Κοιτάξτε, θα ξεκινούσαμε με το θέμα της Λιβύης, όμως είναι πολύ πιο σημαντικό νομίζω αυτή η δήλωση που έχει κάνει χθες το βράδυ ο Ερντογκάν για τα σενά του Βοσπόρου, διότι αφορά και την ελληνική ναυτιλία και βεβαίως και την παγκόσμια ναυτιλία. Τι είπε δηλαδή? Είχαμε ακούσει για τα σχέδιά του για τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης που θέλει να φτιάξει έναν παράλληλο Βόσπορο ο ίδιος. Όμως χθες το βράδυ εξτόμησε κάτι το οποίο, αν δεν το ανακαλέσει η τουρκική κυβέρνηση, αλλάζει πολλά δεδομένα. Ουσιαστικά λέει ότι από το Βόσπορο θα περνούν μόνο τα πλοία ξηρού φορτίου, όχι τα τάνκερ, και όλα τα υπόλοιπα πλοία, τα τάνκερ και όλα τα υπόλοιπα πλοία θα περνούν από τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί όμως, λέει ο Ερντογκάν, δεν θα ισχύει η συνθήκη του Μοντρέ. Συνθήκη του Μοντρέ, να πούμε στους συνδεδεάτες μας, ότι ουσιαστικά δίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν μπορεί να ελέγχει το τι μεταφέρουν τα πλοία οι Τούρκοι, δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία, όπως και για τα πολεμικά πλοία που περνούν από τη διόρυγα, η Τουρκία θα μπορεί να ασκεί ελέγχους. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ελεύθερη ναυσιπλοεία, και μάλιστα ο Ερντογκάν είπε, το Μοντρέ είναι ιστορία. Αυτό είναι η πρώτη φορά, πριν την ακούσουμε τη δήλωση που λέγεται με τόσο επίσημο τρόπο τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη. Θα δούμε τη δήλωση και θα επαναστήσουμε για τη σύνδεση. Getirecek. Tabi Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri. Montreux sadece Boğaz'ı bağlar yani. Burası Montreux içinde olan bir şey değil. Montreux'un tamamen dışında olan bir şey. Ve Montreux bir tarihtir. Boğaz'la beraber. Ama şu anda bizim Kanal İstanbul'umuz ise bizim... Θα το δούμε βέβαια ιστορικά και τι σημαίνει αυτό που λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αν μπορεί να καταργεί τις συνθήκες ανοίγοντας ένα άλλο διάδρομο, τέλος πάντων, από που μπορούν να περνούν τα πλοία. Επειδή θέλει ο ίδιος. Και δηλαδή τι θα γίνει με την ελευθερία της ναυσιπλοείας όπως προβλέπετε. Θα μας τα πούν και οι καθηγητές που έχουμε κοντά μας. Θα δείτε όμως τώρα ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε και στη συμφωνία με τη Λιβύη και την απόφαση βεβαίως που είχαμε από την τουρκική εθνοσυνέλευση, λέγοντας πως τα τουρκικά στρατεύματα έχουν ξεκινήσει ήδη, Μανώλη. Ουσιαστικά ο Ερντογκάν ανακοίνωσε, είπε ότι στέλνει, αρχικά είπε στρατεύματα, μετά κάπως το άλλαξε, είπε στέλνει αξιωματικούς, θα στείλει έναν αντιστράτηγο, η Τουρκία θα δημιουργήσει διαφορά βέβαια το ένα από το άλλο, έτσι. Οπωσδήποτε. Στρατηγείο, και υπονόησε ότι η Τουρκία θα πολεμά στη Λιβύη με παραστρατιωτικές οργανώσεις που στέλνει εκεί. Θα δείτε τη δήλωσή του πώς αναφέρεται εκεί. Δηλαδή τι, όχι με τακτικό στρατό. Δεν θα στείλει στρατό κανονικά. Ομάδα κρούσης του τουρκικού στρατού δεν θα υπάρχει εκεί. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Ερντογκάν, θα το δούμε και στη δήλωσή του. Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Ve şu anda bu koordinasyonu yapıyorlar. Ve orada bir harekat merkezi. Bu harekat merkezinde de bizim bir kor generalimiz bulunacak. Ve oradaki bu süreci onlar yönetecekler. Yani ne zaman gidecekler? Evet, ne zaman gidecekler? Bir de şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Türk askeri gitmeye başladı. Tabii peyderpey onlar gidiyorlar. Ama şu anda tabii yoğunlaşma biraz daha. Az önce söylediklerinizden bir muharip güç olarak gitmedikleri sonucunu çıkarıyoruz. Doğru mu? Yani faaliyetlerin şu anda, kapsamını... Evet, şimdi muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Ve bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Ama işin koordinat...